Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα κεφάλαιο 5 στίχος 6 έως 25. Θα το αφήσω να γριέψει, ούτε θα κλαδευτεί, ούτε θα σκαφτεί. Θα αφήσω να φυτρώσουν μέσα εκεί αγκάθια και τριβόλια και θα προστάξω ως και τα σύννεφα πάνω του να μη ρίξουν βροχή. Λαέ του Ισραήλ, εσείς είστε τα μπέλη που ανήκει στον Κύριο του Σύμπαντος. Και εσείς του Ιούδα ο λαός είστε φυτεία του η αγαπημένη. Περίμενα από σας αγαθοεργίες, μανά, τώρα, παντού αιματοχυσίες. Περίμενε να ασκείτε δικαιοσύνη, μανά, κραυγές για τάδικο και οδύνη. Ανήμονος εκείνους που προσθέτουν στο σπίτι τους κι άλλο σπίτι, και ενώνουνε χωράφι με χωράφι, έτσι που πια, να μην υπάρχει τόπος για άλλους, και αυτοί να μείνουν οι μοναδικοί της χώρας κάτοχοι. Στα αυτιά μου ηχούν τα λόγια του Κυρίου του Σύμπαντος. Πράγματι, όλα αυτά τα σπίτια θα ερημωθούν. Αυτές οι ωραίες και μεγάλες κατοικίες θα μείνουν ακατοίκητες. 10 στρέμματα αμπέλι θα βγάζουνε μονάχα. Έναν κουβά κρασί, 10 σακιά σπόρου θα δίνουνε στο θερισμό, μονάχα ένα σακί. Αλίμονος εκείνους που από το πρωί νωρίς ορμάνε στο πιωτό, και που ως τη νύχτα αργά με το κρασί μεθάνε. Τα όργια τους τα συνοδεύουνε κιθάρες, άρπες, τύμπανα, φλογέρες και βέβαια κρασί. Μα δεν προσέχουν του Κυρίου τις ενέργειες και το έργο που αυτή την ώρα κάνει δεν το βλέπουν. Γι' αυτό, λέει ο Κύριος, θα οδηγηθεί ο λαός μου στην αιχμαλωσία, γιατί δεν θέλει να καταλάβει. Οι άρχοντές του θα υποφέρουν από την πείνα και όλος ο λαός απ' τη δίψα. Γι' αυτό ο Άδης μεγαλώνει την κοιλιά του και ανοίγει διάπλατα το στόμα του να καταπιεί τους ευγενείς αντάμα με τα πλήθη της Ιερουσαλήμ καθώς θα διασκεδάζουν. Έτσι όλοι θα εξευτελιστούν και όσοι κοιτάζουν υπεροπτικά θα αναγκαστούν να χαμηλώσουν το βλέμμα. Αλλά ο Κύριος του Σύμπαντος θα δείξει τη μεγαλοσύνη του πράττοντας σύμφωνα με την κρίση του. Ο Θεός ο Άγιος θα αποκαλύψει την αγιότητά Του, αποδίδοντας δικαιοσύνη. Στις πόλεις τα ερήπη αρνιά θα βόσκουν, σαν να ήταν βοσκοτόπια τους, και γίδια που τα καλοτρέφουνε, εκεί θα βρίσκουν την τροφή τους. Αλίμονος εκείνος που είναι ζεμένοι σαν μεϊμάντες στις αδικίες τους στην άμαξα. Ξοπίσω τους τραβούν το όχημα που κουβαλάει την τιμωρία για τις ανομίες τους και λένε «Ας βιαστεί ο Θεός». Το έργο του ας το επιταχύνει για να το δούμε. Η απόφαση του Αγίου Θεού του Ισραήλ ας έρθει και σε εκτελεστεί να τη γνωρίσουμε κι εμείς. Αλίμονος εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό, που παρασταίνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, που κάνουν το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό. Αλίμονος εκείνους που θαρούν πως είναι σοφοί και για έξυπνοι περνιούνται. Αλίμονος εκείνους που είναι ήρωες μονάχα στο κρασί και είναι γενναίοι μόνο όταν τα δυνατά ποτά τα αναμειγνύουν, που με ένα δώρο αθώνουν τον ένοχο και αγνοούν το δίκαιο του αθώου. Όπως οι γλώσσες της φωτιάς κατατρώγουν το καλάμι και όπως το χόρτο αφανίζεται στη φλόγα, έτσι και η ρίζα τους θα σαπίσει και το άνθος τους θα εξανεμιστεί σαν σκόνη. Και τούτο, επειδή περιφρόνησαν τον νόμο που έδωσε ο Κύριος του Σύμπατος και χλέβασαν τις προειδοποιήσεις που τους έστελνε ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Για τούτο, οργισμένος είναι ο Κύριος, ενάντια στο λαό του. Το χέρι του σηκώνει και τον χτυπά. Ταρακουνιούνται τα βουνά, γεμίζουν οι δρόμοι πτώματα, σαν να ήταν σκουπίδια. Και με όλα αυτά, ο θυμός του δεν ξεθυμαίνει. Το χέρι του είναι έτοιμο και πάλι να χτυπήσει.